Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά και να βλέπετε αυτό το βίντεο από κάπου πολύ πολύ ζεστά γιατί παιδιά ο χειμώνας ομολογουμένος μας την έπεσε λίγο απότομα φέτο. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε, εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και πραγματικά σήμερα θα μιλήσουμε για τα πιο αγαπημένα μου ξεχωριστά εξαιρετικά προϊόντα που ανακάλυψα μέσα στο 2020 και έχουν να κάνουν με την περιποίηση της επιδερμίδας και του προσώπου αλλά και του σώματος. Πριν ξεκινήσουμε να σα θυμίσω πόσο σημαντικό είναι και πόσο με βοηθάει να έχετε γραφτεί στο κανάλι, γι' αυτό πατήστε τώρα αν δεν το έχετε κάνει ήδη το κουμπί subscribe ή εγγραφή για να γραφτείτε σε αυτό, αλλά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο, γιατί ο αλγόριθμο του YouTube, παιδιά, έχω δει ε, και από άλλε YouTubers δηλαδή που το λένε, ότι μπορεί στη ροή να μην σα εμφανίζει κάθε φορά τα βίντεο όταν ανεβαίνουν, ε, με αποτέλεσμα να τα χάνετε και εμεί να χάνουμε και views βέβαια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω χωρί να καθυστερήσω άλλο από ντεμακιγιάζ και το πιο αγαπημένο προϊόν που ανακάλυψα φέτο. Φέτος, το 2020, πέρυσι και χρησιμοποίησα περισσότερο, ήταν αυτό εδώ το Balm από την Clinique. Σας έχω ξαναπεί ότι εμένα μου αρέσει να κάνω διπλό καθαρισμό. Το πρώτο βήμα μου λοιπόν είναι να πάρω ένα μικρό ε, κομματάκι από αυτό εδώ το Balm που είναι πάρα πολύ πηχτό και να κάνω μασάζ με αυτό στην επιδερμίδα μου, αυτό διαλύει το μακιγιάζ και μετατρέπεται σε λάδι, το αφαιρείτε με μία νοπή πετσέτα και αμέσως μετά περνάτε στα ε, καθαριστικά που είναι και η δεύτερη φάση του καθαρισμού. Θα σας μιλήσω για δύο, τα οποία ευχαριστήθηκα πάρα πολύ μέσα στο 2020. Το πρώτο είναι από την Origins και λέγεται Checks and Balances. Το προτείνω σε κάθε τύπο επιδερμίδας, ακόμα και στις ευαίσθητες, γιατί είναι ένα πάρα πολύ γλυκό αφρόδες καθαριστικό. Κάνει αυτόν τον πηχτό αφρό τον πολύ κρεμώδη και έχει πρωτεΐνες σταριού για να περιποιείται την ξηρότητα στην επιδερμίδα, αλλά και ένα κύλισμα που φύκει, βλέπω εδώ, για να φροντίζει τη λιπαρότητα στο τάφ. Μας αφήνει λοιπόν έτοιμες ε, για να δεχτούμε τα προϊόντα ενυδάτωσης που θα ακολουθήσουν. Ένα τώρα καθαριστικό που είναι περισσότερο για λιπαρές επιδερμίδες, σαν τη δική μου, είναι αυτό εδώ από την Kate Somerville και λέγεται Exfoliate Cleanser. Το ανακάλυψα στου τελευταίου μήνε του 2020. Είναι ένα καθαριστικό με οξέα AHA, που σημαίνει ότι κάνει μια ελαφριά απολέπιση στα ανώτερα στρώματα τη επιδερμίδα και έχει και ένζημα από παπάγια, ανανά αλλά και κολοκύθα για να βοηθάει και στην ενδάτωση και να αναδεικνύει τη λάμψη τη. Και αυτό κάνει πάρα πολύ ωραίο αφρό, πάρα πολύ ωραία κρέμα και δεν με αφήνει καθόλου αφιδατωμένη ε, μετά τη χρήση του. Κάτι που κάνουν πολλά καθαριστικά αφρόδι. Λοιπόν, για τα μάτια χρησιμοποιώ α, αυτό εδώ το διφασικό από την Clinique. Είναι από τη σειρά Take the Day Off όπω και το Balm. Φαντάζομαι δεν θα αποτελέσει καμία έκπληξη για εσά που παρακολουθείτε το κανάλι καιρό. Ξέρετε τη λατρεία που έχω σε αυτό το διφασικό, γιατί δεν ερεθίζει καθόλου τα μάτια μου. Και όταν α, δεν έχω αδιάβροχο μακιγιά στα μάτια ή θέλω έτσι κάτι πιο απαλό και όχι κάτι διφασικό, χρησιμοποιώ τη Λοσιόν Μισελέρ από την Εμπριολή. Αυτό είναι άδειο μπουκάλι, αυτό είναι το καινούριο μου. Δυστυχώ έκανα λάθο και πήρα τη μικρή ε, συσκευασία. Αλλά θα πάρω τη μεγάλη ξανά, γιατί είναι μια πολύ ωραία λωσιόν μακιγιάζ, η οποία δεν χρειάζεται ξεύγαλμα. Και αυτή για κάθε τύπο επιδερμίδας πάρα πολύ απαλή. Εξαιρετική. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με ενυδάτωση. Θέλει να ξεκινήσουμε από τα μάτια. Θέλω να σας μιλήσω για ένα σέρουμ, γιατί πολύ συχνά με ρωτάτε για τους μαύρους κύκλους. Είναι ένα ακριβούτσικο σέρουμ, αλλά ε, εγώ είδα διαφορά από τις πρώτες και όλα χρήσεις. Είναι από την Dermalogica, είναι αυτό εδώ το Biolumin C I Serum, έχει βιταμίνη C σε υψηλή περιεκτικότητα φαντάζομαι και ε, το βάζετε πριν από την ενυδατική σας κρέμα έτσι ώστε να βοηθήσει στην εξάλληψη των μαύρων κύκλων. Επίση για του μαύρου κύκλου σα έχω και άλλε προτάσει, γιατί ξέρω ότι σα απασχολεί πάρα πολύ αυτό το θέμα, κορίτσια μου, και θα συμβουλευτώ και τι σημειώσει μου τώρα για να σας μιλήσω για την πιο λατρεμένη μου κρέμα από την τερφάν για τα μάτια. Όπως βλέπετε έχω δύο συσκευασίε. Η Ideal Resource Creme Reparatrice Eclat Contour des yeux, Restorative Bright Eye Cream στα αγγλικά. Επανορθώνει λοιπόν το χρωματικό τόνο γύρω από τα μάτια, ενυδατώνει και φωτίζει, έχει φόρμουλα ειδικά για μαύρους κύκλους, είναι εμπλουτισμένη με shea butter, avocado και καρπούζι, έχει βιταμίνη ε και σε και οξύ και ενισχύει τον επιδερμικό Φραγμό ενάντια στι θωρέ που προκαλεί η ρήπανση στην επιδερμίδα μα. Τι άλλο θέλετε, Εγώ τίποτα. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη από αυτήν. Μία άλλη κρέμα, επίση πάρα πολύ ωραία, αν έχετε σακούλε και πρισμένα μάτια, είναι αυτή εδώ από την Origins. Είναι η Ginseng Refreshing Eye Cream for Brightness and Deep Path. Ακριβώ αυτό που σα είπα δηλαδή. Uh, για λάμψη, εναντίον σε πριξίματα έχει καφείνη και πάναξ τζινσέγγ και χίλισμα μανόλια που είναι και αντιφλεγμονώδε και μειώνει την εμφάνιση των μαύρων κύκλων και των πριξιματών. Και μυρίζει και υπέροχα όλε οι κρέμε τη σειρά τζινζινγκ. Μυρίζουν εσπεριδοειδή, να ξέρετε. Επίση μία κρέμα ηματιών η οποία μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και. Την δέχτηκαν τα μάτια μου πάρα πολύ ευχάριστα στην περσινή χρονιά και συνεχίζω να τη χρησιμοποιώ. Είναι η Anti Wrinkle and Lifting Eye Cream with 4 Plant Stem Cell Complex από την εταιρεία Eolis. Ελληνική εταιρεία, αυτή εδώ ήταν μέσα στο cherry box που μου είχαν στείλει και αποφάσισα να τη δώσω μια ευκαιρία και νομίζω ότι θα τη χρησιμοποιήσω μέχρι τέλου. Ε, πάρα πολύ ωραία κρέμα. Δεν νιώθω τα μάτια μου καθόλου αφεδατωμένα, δεν μου δημιουργεί κανένα ερεθισμό. Να την τσεκάρετε και αυτή γιατί συχνά μου ζητάτε και μία έτσι πιο απλή κρέμα. Τώρα αν κάνει lifting η συγκεκριμένη δεν ξέρω, αλλά ότι ενδατώνει ενάντια στις πρώτες ζεπτίδες αυτό το κάνει σίγουρα. Πάμε στο πρόσωπο και θα μιλήσουμε για τόνερ τώρα, γιατί αυτό είναι το πρώτο βήμα που ακολουθείτε μετά τον καθαρισμό της επιδερμίδας. Πρώτα θέλω να σας μιλήσω για το Vino Perfect Concentrated Brightening Essence από την Κονταλή. Λοιπόν, αυτό είναι μέρος ενός set που έχει και το σέρουμ αλλά και την ενδυνατική Τρέμα και αποφάσισα να αγοράσω και να δοκιμάσω για τις καφέ κυλίδες που έχω εδώ κυρίως στα πλαϊνά του προσώπου μου. Ε, θα σας πω ότι θα δείτε αποτέλεσμα μετά τις δύο εβδομάδες, μη σας πω και στις τρεις, εγώ άργησα να δω αποτέλεσμα, αλλά βοήθησε πάρα πολύ στον αποχρωματισμό τους και θέλω να σας διαβάσω μερικές λεπτομέρειες. Είναι λοιπόν για τη διόρθωση των καφέ κοιλίδων και έχει γλυκολικό οξύ, AHA δηλαδή, και απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα. Επίσης, AHA έχει και το Liquid Gold που είναι ένα λατρεμένο μου τόνερ από την Alpha H ε, και αυτό αρκετά ε, δυνατό και δυναμικό μπορεί να σας δημιουργήσει και ένα γαργάλιμα στην επιδερμίδα ενώ αυτό εδώ καθόλου δεν με ενόχλησε ε, αυτό δείχνει βέβαια και την αποτελεσματικότητά του αλλά αν είστε ευαίσθητες δεν θα σας το πρότεινα και επίσης ένα τόνερ για πολύ έτσι καθημερινή χρήση ακόμα και για ευαίσθητες επιδερμίδες και πάρα πολύ γλυκό με το δέρμα είναι το Odebote Rosamelis από την εμβριολή, δεν έχει αλκοόλ και πραγματικά και αυτό τις μέρες που θέλω έτσι κάτι refreshing το βάζω στην επιδερμίδα μου και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Ένα τόνερ τώρα με BHA 2% είναι αυτό εδώ από Paula's Choice, το οποίο προτείνω να χρησιμοποιήσετε αν έχετε φραγμένους πόρους και θέλετε να ρυθμίσετε τη λιπαρότητα στο πρόσωπό σας. Αυτό λοιπόν έχει σαλικυλικό οξύ, ξεφράζει και μικραίνει τους στην την όψη των πόρων και φυσικά εξισορροπεί το χρωματικό τόνο της επιδερμίδας. Εξαιρετικό αυτό από πολλές choice, αξίζει να το αναζητήσετε επίσης. Πάμε σε serum, θα σας μιλήσω πρώτα για αυτό από τη σειρά Vino Perfect της Κονταλή που λέγαμε. Είναι ένας ορός λοιπόν με μη λιπαρή σύνθεση, είναι μη φαγεσογόνος, δεν προκαλεί φωτοευαισθησία και είναι για λάμψη φωτεινότητα και μείωση και πρόληψη των καφέ κυλίδων. Έχει σκουαλένιο, το οποίο εγώ δεν είχα ξαναχρησιμοποιήσει, χρησιμοποιήσει. Για με αντιοξειδωτικές ικανότητε και μειώνει την εμφάνιση των ρητήδων, των ουλών και αποχρωματίζει φακίδε και διορθώνει τον ανομοιόμορφο τόνο τη επιδερμίδα. Ε, και ακόμα ένα σερουμ για πολύ ευαίσθητε επιδερμίδε. Είναι αυτό και είναι εξαιρετικό. Ε, δεν είναι μόνο για πολύ ευαίσθητε, είναι και για εσά που έχετε κανονικέ επιδερμίδε, αλλά μπορεί να έχετε κάνει μία μάσκα η οποία ήταν πολύ έτσι δραστική και σα δημιούργησε κάποιο κοκκινίλα και έρεθησε κάπω στην επιδερμίδα σα. Είναι το Entral από Darfan. Είναι καταπραγητικό σερουμ, εξαιρετικό και αυτό μυρίζει όνειρα μένα Και α, αξίζει επίση να το τσεκάρετε και να υπάρχει α, στο μπάνιο σα. Νομίζω ότι όλε υποφέρουμε από ερεθισμού κάποια στιγμή στη ζωή μα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ενεδατικέ κρέμε και η πρώτη για την οποία θέλω να σα μιλήσω είναι η Original Skin από την Origins. Έχει εκχύλισμα Willow Herb και αυτό τι σημαίνει ότι είναι ιδανική για επιδερμίδε λιπαρέ και με τάση ακμή. Το Willow Herb αυτό που κάνει είναι ότι έχει την ιδιότητα να θεραπεύει λε και όλα αυτά που προκαλούνται από την ακμή. Και φυσικά βρίσκω ότι απορροφάται και τέλεια. Δεν μου αφήνει ίχνο λιπαρότητα. Ε, αφήνει πολύ, πολύ μάτι την επιδερμίδα και είναι καταπληκτική για εσά που είστε λιπαρέ σαν και μένα. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ, πολύ ελαφρύ, αλλά εξίσου ενυδατικό και μιλάω για την Hydra Crème Legere από την Embryolisse. Πολύ λεπτόρευστη και δροσερή κρέμα επίση για κανονικέ και λιπαρέ επιδερμίδε. Επίση απορροφάται πολύ, πολύ. Εύκολα και δεν αφήνει κατάλοιπα στην επιδερμίδα και μου αρέσει και πάρα πολύ κάτω από μακιγιά η συγκεκριμένη. Η επόμενη κρέμα για την οποία θέλω να σα μιλήσω είναι αυτή εδώ από τη σειρά Vino Perfect τη Κονταλή, η οποία είναι για να διορθώνει τι καφέκυλίδε όπω σα έλεγα και νωρίτερα. Επίση και αυτή δεν μου αφήνει λιπαρότητα, αφήνει όμω πιο λαμπερό το πρόσωπό μου. Α, αυτό θα πω μόνο και τη βρίσκω ένα τσικ πιο ενυδατική από τι άλλε δύο που σα έδειξα. Πάμε τώρα σε θεραπεία και ενυδάτωση από δύο προϊόντα της Λιεράκ, τα οποία δοκίμασα μέσα στο 20 και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Μιλάω για την σειρά Mesolift C15, είναι με 15% βιταμίνη C και μιμείται τα αποτελέσματα της μεσοθεραπείας. Κάνετε λοιπόν πρώτα τη θεραπεία με την αμπούλα, αυτή διαρκεί για 15 ημέρες, υπάρχει και ακόμα μία στο πακέτο για άλλες 15 και αμέσως μετά βάζετε την κρέμα αυτή που είναι ενάντια στην κουρασμένη επιδερμίδα για έξτρα λοιπόν φωτεινότητα και λάμψη και λέγεται με Lift Κόμπο επιτυχίας, αν αυτές είναι οι ανάγκες της δικής σας επιδερμίδας. Μία super light κρέμα τώρα, όπως το λέει και το όνομά τη, η οποία έχει και λίγο χρώμα αλλά και SPF 30, εγώ το χρησιμοποιώ μόνη της, δεν βάζω εντατική όταν θέλω να βγω έξω πριν το μακιγιάζ μου ή και σκέτη. Είναι αυτή εδώ από Polas Choice, είναι για κανονικές μικτές και λιπαρές επιδερμίδες, είναι η super light daily wrinkle defense και έχει resveratrol και αντιοξυδοτικά. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο το χρώμα το οποίο έχει, το οποίο δεν είναι πραγματικά καθόλου έντονο, αλλά προσαρμόζεται σε κάθε τόνο επιδερμίδας, γιατί απορροφάται και γίνεται ένα, όπως βλέπετε. Δείτε, απορροφήθηκε ήδη από το χέρι μου, έτσι. Έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά το αγαπημένο μου νέο αντιλιακό είναι αυτό, αλλά και αυτό εδώ, το οποίο χρησιμοποίησα μέσα στο 2020, είναι το Unseen Sunscreen SPF 30 από την εταιρεία Supergoop. Αυτό είναι τελείως διαφανές, μου έχει τελειώσει, αλλά έχω κρατήσει μια σταλίτσα για να σας δείξω. Έχει είναι πολύ πολύ διαφανέ. Να το. Και σιλικονάτο. Ε, αυτή την αίσθηση έχει δηλαδή, σαν ένα πράιμερ με σιλικόνη. Απορροφάται, αφήνει την επιδερμίδα βελούδινη και είναι και αυτό εξαιρετικό κάτω από μακιγιάζ. Ένα προϊόν τώρα για εξτρά ενυδάτωση, για boost σε όλη αυτή την ενυδάτωση που κάνει το serum και η ενυδατική σας κρέμα είναι αυτό εδώ το Mineral 89 από την VC. Και αυτό το δοκίμασα για πρώτη φορά πέρυσι και είχα την περιέργεια γιατί άκουγα πάρα πολύ καλά λόγια και όντως δεν έπεσα καθόλου έξω. Έχω δει και κάτι βιντεάκι από δερματολόγους εν μεταξύ και λένε ότι οι πολύ λιπαρές επιδερμίδες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως ενυδατική κρέμα. Έχει και η αλουρονικό οξύ οπότε προσφέρει όλα αυτά τα οφέλη της εξτραενυδάτωσης, αλλά και για εσάς που θέλετε ένα boost και είστε ξηρές, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με την πλούσια ενυδατική σας κρέμα. Φανταστικό προϊόν! Έχουμε ακόμα να μιλήσουμε για μάσκες προσώπου, περιποίηση μαλλιών και styling μαλλιών, προϊόντα για το μπάνιο μας και ενυδάτωση της επιδερμίδας του σώματος και περιποίηση νυχιών. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά δεν ξέρω. Θέλω πρώτα να σας μιλήσω για ένα προϊόν το οποίο είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό, πολύ οικονομικό αλλά και οριακά επικίνδυνο για κάποιον που δεν θα το χρησιμοποιήσει σωστά. Οπότε, πριν το χρησιμοποιήσετε, εγώ λέω καλύτερα να ρωτήσετε το δερματολόγο σας αν σας ταιριάζει και δεν το προτείνω με τίποτα σε ευαίσθητες Αφού τα έχω πει όλα αυτά, να σα πω ότι το προϊόν για το οποίο μιλάω είναι αυτό εδώ το Peeling Solution με οξέα AHA 30% και BHA 2% από την εταιρεία The Ordinary. Λοιπόν, αυτό εγώ το χρησιμοποίησα στην αρχή δύο φορέ την εβδομάδα. Ε, είδα φοβερό αποτέλεσμα. Βέβαια, έχω πολύ ανθεκτική επιδερμίδα και το αφήνετε μόνο δέκα λεπτά, ε, όχι παραπάνω, ούτε λεπτό παραπάνω. Ε, και μετά ε, την επόμενη εβδομάδα που πήγα να το χρησιμοποιήσω πάλι δύο φορέ, διεπίστωσα ότι με τσιμπάει περισσότερο, ότι η επιδερμίδα μου αντιδρά σε αυτό. Οπότε τώρα το έχω βάλει στην άκρη και το χρησιμοποιώ μία φορά στι 15 μέρε, να σα πω την αλήθεια, γιατί έχω και άλλα προϊόντα τα οποία έχουν οξέα που χρησιμοποιώ ταυτόχρονα και είναι πιο απαλά με την επιδερμίδα μου. Αυτό είναι ότι πιο δραστικό έχω. Μία μάσκα την οποία έχω ερωτευτεί κυριολεκτικά είναι αυτή εδώ η Overtime Mask από Summer Fridays. Έχει αντιοξειδωτικές ικανότητες, είναι ενάντια στι ελεύθερες ρίζες και είναι η απόλυτη μάσκα για λάμψη. Είναι απολυπιστική μάσκα να σας πω. Έχει και αυτή νομίζω εκχύλισμα από κολοκύθα, είναι πορτοκαλί, κιτρίνο πορτοκαλί, και έχει πάρα πολύ μικρούς κόκκους που ε, πρώτα κάνετε μασάζ και μετά την αφήνετε να δράσει στην επιδερμίδα σας. Καταπληκτική. Ε, όλες όλα τα προϊόντα της Summer Fridays είναι εξαιρετικά αν θέλετε να τα τσεκάρετε σας τα προτείνω. Πάμε σε ακόμα μία μάσκα καθαρισμού, αυτή τη φορά από την Glam Glow που λάτρεψα μέσα στο 2020 και είναι η Super Mad. Αυτή είναι κατά μαυρή, σα έχω πει όταν την αφαιρείτε να προσέχετε λίγο, να μην λερωθείτε. Είναι όμω η απόλυτη μάσκα για πολύ πολύ βαθύ καθαρισμό στου πόρου σα. Πραγματικά τα ρουφάει Όλα παιδιά! Και μετά το δερματάκι σας είναι πάρα πολύ ε, καθαρό, λαμπερό ε, και χρειάζεται βέβαια πάρα πολύ ενυδάτωση. Και μετά τι έρχεται, μια πλούσια ενυδατική μάσκα. Αυτή εδώ είναι καταπληκτική για κάθε τύπο επιδερμίδας, ακόμα και για εμάς τις πιο λιπαρές δεν είναι πολύ βαριά. Είναι δεκάλεπτη μάσκα με βερίκοκο και ελβετικό νερό από παγετώνες. Και είναι από την Origins. Μυρίζει επίση υπέροχα. Ε, πεθαίνω με αυτέ τι μυρωδιέ που έχουν οι μάσκε. Γιατί δεν είναι αυτέ οι χημικέ μυρωδιέ. Είναι αυτέ οι μυρωδιέ των φρούτων. Γι' αυτό μου αρέσει και περισσότερο. Τώρα, αν έχετε ρυθμό στην επιδερμίδα, θέλετε μια δροσιστική, ενυδατική μάσκα, η οποία θα καλμάρει όλο το πρόσωπό σα. Η Hydra Skin είναι αυτή η μάσκα που σα ταιριάζει από την Drafin. Αυτή είναι μια μάσκα σε gel. Πραγματικά αυτό που σας είπα πολύ πολύ δροσιστική και ενυδατική και αυτή ε, με μεσόζει όταν κάνω πρώτα μάσκες για πολύ βαθύ καθαρισμό και μετά νιώθω την επιδερμίδα μου να με τραβάει και να εκπέμπει SOS και να θέλει κάτι έτσι πολύ καταπραγητικό και ενυδοτικό. Και τέλος, θέλω να σας μιλήσω για ακόμα ένα προϊόν με οξέα. Εδώ έχουμε 20% AHA και 5% BHA. Δεν το βρίσκω όμως να είναι τόσο ερεθιστικό. Ίσως βοηθάνε και τα υπόλοιπα συστατικά που έχει αυτή η μάσκα μέσα σε αντίθεση με αυτό. Είναι από την εταιρεία Herbivore, λέγεται Prism. Είναι μια μάσκα που αφήνει 10 λεπτάκια στο πρόσωπό σου σε μορφή gel και αυτή. Και κάνει καταπληκτικό καθαρισμό και δεν με ερεθίζει και καθόλου. Και αμέσω μετά βάζω αυτό εδώ το λάδι. Το πιστεύετε ότι εγώ, η λιπαρή, βάζω λάδι και όμως... Αυτό εδώ το Lapis Oil είναι φανταστικό. Λοιπόν, είναι από μπλε τάνση, γι' αυτό είναι και μπλε το χρώμα του. Και αυτό είναι ένα φυτό το οποίο βρίσκαμε και στην αρχαία Ελλάδα. Βρίσκεται και στην Ευρώπη. Λέγεται τανάκιτο. Έχει και σκουαλάνιο. Εξισορροπεί την επιδερμίδα. Έχει αντιοξειδωτική δράση. Προστατεύει από μολύνσει. Είναι αντιφλεγμονώδη λοιπόν. μειώνει τι κοκκινίλε και του ερεθισμού. Έχει Jojoba oil και σκουαλένει όπως σας είπα από ελιά για ενυδάτωση. Φανταστικό λάδι και αυτό από τη Herbivore. Δεν θα μπορούσα να μιλάω για skincare τόση ώρα χωρίς να αναφέρω και το αγαπημένο μου εργαλείο για το 2020, το οποίο είναι αυτό εδώ του Jade Roller από την εταιρεία Herbivore. Λοιπόν, το συγκεκριμένο βοηθάει στην κυκλοφορία της επιτερμίδας, βοηθάει στο να μην έχουμε τόσο πρισμένα μάτια, είναι πάντα δροσερό, μπορείτε να το διατηρείτε και στο ψυγείο για εξτρά δροσιά και φυσικά αποσυμφορεί τη Θα σας κάνω ένα βίντεο που θα σας δείξω πώς ακριβώς μπορείτε να κάνετε μασάζ στο πρόσωπό σας και να χρησιμοποιείτε τις κρέμες σας, τα σέρουμ σας ή τα έλαια που χρησιμοποιείτε για να ισχωρούν καλύτερα στην επιδερμίδα και να κάνετε μασάζ λοιπόν και αποσυμφόρηση ώστε να ωφελήσετε 100% από ένα εργαλείο σαν και αυτό. Πάμε στα μαλάκια μας τώρα τα οποία και αυτά θέλουν ένα πολύ βαθύ καθαρισμό αλλά και ενυδάτωση και φυσικά ενδυνάμωση γιατί τα ταλαιπωρούμε και με το styling αλλά και με το να να τα πλέκουμε και με χίλιου άλλου δύο τρόπου και με τι βαφέ φυσικά. Λοιπόν, η Botanica Lerper είναι η σειρά που εγώ λάτρεψα από την αβέντα που από φέτο είναι και 100% vegan και θα συνεχίσω να τη χρησιμοποιώ. Αυτά είναι και τα δύο άδεια, τα δύο γεμάτα τα έχω στο μπάνιο μου και βοηθάει πραγματικά στην αναδόμηση των μαλλιών. Πάμε στην Bumble and Bumble, μια εταιρεία την οποία και εγώ λατρεύω και ειδικά αυτή τη σειρά που λέγεται Glow. Από ό,τι μαθαίνω σε λίγο καιρό θα αλλάξει όνομα, ε, αλλά θα εξακολουθεί νομίζω να έχει αυτή τη χρυσή συσκευασία. Λοιπόν, αυτό είναι το Bond Building Styler. Εγώ αυτό το χρησιμοποιώ κάθε φορά που θέλω να κάνω styling στα μαλλιά μου, να χρησιμοποιήσω την πρέσα, είτε να τα ισιώσω, είτε να κάνω boucles. Χρησιμοποιώ ένα πολύ, πολύ μικρό, ε, μια πολύ μικρή ποσότητα, τόση για την ακρίβεια για όλο το κεφάλι μου, δεν χρειάζεται σε πολύ προϊόν. Χρειάζεται όμω να το απλώσει πολύ πολύ καλά στα μαλλιά σου για να τα προστατεύσει και από τη θερμότητα και να κρατήσει και το χτένισμα που κάνει. Ένα άλλο προϊόν που με εντυπωσίασε από Bumble Bumble είναι αυτό εδώ το Blow Dry Accelerator, το οποίο τι κάνει, σε βοηθάει να στεγνώσεις τα μαλλιά σου πιο γρήγορα. Αν έχετε πολλά μαλλιά, μακριά μαλλιά και πυκνά μαλλιά σαν τα δικά μου, θα με καταλαβαίνετε όταν σας λέω ότι κάνω μία ώρα να τα στεγνώσω το χειμώνα. Το καλοκαίρι εντάξει δεν έχω τόσο μεγάλο πρόβλημα, <laughs> αλλά το χειμώνα έχω. Αυτό λοιπόν κόβει στο μισό τον χρόνο που χρειάζεστε, ενώ ταυτόχρονα τους προσφέρει και ενδάτωση και λάμψη και τα προστατεύει και από τη θερμότητα. Πάμε σε, στο τελευταίο προϊόν από Bumble Bumble που θέλω να σας δείξω και είναι το Brownish, γιατί εγώ είμαι καστανή, Hair Powder Dry Shampoo. Λοιπόν, το συγκεκριμένο έχει καστανό χρώμα, είναι τέλειο για να καλύπτω τις ρίζες μου όταν βγαίνουν οι λευκές οι τριχούλες ή λίγες που έχω. και φυσικά είναι από τα καλύτερα dry shampoo που έχω δοκιμάσει εκεί έξω. Ορχίζομαι σε αυτό το προϊόν, μου έχει σώσει τη ζωή. Πάρα πάρα πολλές φορές Επίσης ένα προϊόν για τα μαλλιά που με βόλεψε Πάρα πολύ και με βοήθησε να διατηρήσω τα χτενίσματα που έκανα. Είναι αυτή εδώ η ΛΑΚ από τη Λορβέρν. Είναι η Extra Strong Hold, είναι στο νούμερο 4, έχει και νούμερο 5. Δεν θέλω να σκέφτομαι πόσο δυνατή θα είναι. Πάντω, εκτό ότι κρατάει τα μαλλιά στη θέση του, τα αφήνει να έχουν και μια ευληγησία, μια κίνηση. εντάξει Αν βάλετε πάρα πολύ ποσότητα, προφανώ και θα κοκαλώσουν έτσι, ΛΑΚ είναι. Αλλά αν τη χρησιμοποιήσετε με σύνεση και αυτή, είναι πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Και τελευταίο προϊόν για τα μαλάκια που θέλω να σας δείξω είναι αυτό εδώ από την εταιρεία UE. Αυτό είναι το δεύτερο κουτί που αγοράζω. Λέγεται Scalp and Body Scrub. Είναι απολυπιστικό προϊόν για το σώμα αλλά και το κεφάλι και είναι το πρώτο απολυπιστικό προϊόν που βρήκα εγώ και γι' αυτό το απέκτησα εξ αρχής δηλαδή γιατί ήθελα ένα απολυπιστικό προϊόν γιατί καμιά φορά όσο και να λούζεσαι, όσο και να είναι το τριχωτό του κεφαλί σου. καμιά φορά αφήνει αυτά τα άσπρα κομματάκια δεν λέω για πιτυρίδα, λέω για ξεροδερμία. Αυτό λοιπόν τι κάνει, έχει πολύ λεπτούς κόκκους μέσα και ε, ένα μείγμα ελαίων. Είναι ε, υπέροχη η μυρωδιά του, κάθε φορά που τα ανοίγω τρελαίνομαι. Και ε, ταυτόχρονα λοιπόν ενυδατώνει το, τα μαλλιά σας, ε, το σκάλπ και κάνει απολέπιση και βγάζει τα νεκρά κύτταρα. Πραγματικά νομίζω ένα προϊόν που πρέπει να υπάρχει στο μπάνιο όλων μας. Πάμε σε προϊόντα μπάνιο αυτή τη στιγμή, αλλά για το σώμα να σας μιλήσω για αυτό εδώ το 18 in 1, 18 σε 1, Almond Pure Castile Soap for Body Hands and More από την εταιρεία Dr. Bronner's. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ μυδαρέ, πάρα πολύ αραιό, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Μυρίζει φανταστικά, μυρίζει πραγματικά καρπό αμύγδαλου και δεν έχω ξανανιώσει πιο καθαρή ποτέ. Αν έχετε λιπαρή επιδερμίδα, αυτό είναι το καλύτερο καθαριστικό που μπορείτε να δοκιμάσετε και αν έχετε τάση ακμής και βγάζετε και σπυράκι και στο σώμα, πραγματικά θα νιώθετε super, σούπερ καθαρή. Αν τώρα η επιδερμίδα σας είναι και ξηρή, εγώ δεν το προτείνω το συγκεκριμένο, καθώς ε, και εγώ η ίδια νιώθω ότι θέλω να ενυδατώσω την επιδερμίδα μου μόλις το χρησιμοποιήσω, χωρίς όμως να με τραβάει άσχημα, απλά νιώθω ότι πρέπει να βάλω ενυδατική κρέμα. Οπότε το προτείνω μόνο σε κανονικές προς λιπαρές επιδερμίδες. Πάμε και σε ένα άλλο αφρόλυτρο το οποίο ευχαριστήθηκα πάρα πάρα πολύ. Είναι από την εταιρεία Molton Brown. Η μυρωδιά λέγεται Delicious Rhubarb and Rose. Μυρίζει πιο πολύ ε, τριαντάφυλλο και το λατρεύω. Είναι λίγο δισεύρετη η μυρωδιά βέβαια, δεν καταφέρω να την βρω online τον τελευταίο καιρό, αλλά θα την ψάξω. Φανταστικός αφρός, μια πολύ έτσι luxurious εμπειρία στο μπάνιο σας από την εταιρεία Molton Brown. Αν θέλετε να δώσετε το κάτι παραπάνω για να πάρετε ένα φρόλτρο, δώστε το εδώ, αν είναι να το δώσετε σε κάποια εταιρεία δηλαδή. Έχω άλλο φρόλτρο? όχι, έχω όμως κρέμες ενυδατικές. Και θέλω να σας πω ότι με εντυπωσίασε πάρα πολύ το 2020, αυτή η εταιρεία που λέγεται Cat With Hat, είναι φυσικά προϊόντα, αυτή είναι η Green Tail ε, κρέμα για το σώμα με μυρωδιά γουάβα, ονειρεμένη μυρωδιά, δεν ήξερα ότι μου αρέσει τόσο πολύ πραγματικά. Μία κρέμα που είναι σαν body butter, πάρα πολύ πλούσια, που απορροφάται όμω ταυτόχρονα πολύ γρήγορα από την επιδερμίδα. Μπορεί να ντυθεί δηλαδή σε ένα λεπτάκι, δεν έχει πρόβλημα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε ανθρώπου στην Ελλάδα που κατασκευάζουν τόσο ωραία προϊόντα και ποιοτικά φυσικά. Η συγκεκριμένη κατασκευάζεται στην Κύθνο και το μαγαζί είναι στην Κύθνο, αλλά πωλείται σε όλη την Ελλάδα. Και η δεύτερη εντατική κρέμα για το σώμα για την οποία θέλω να σα μιλήσω είναι αυτή εδώ από την Αβίνο. Είναι για πολύ ξηρέ επιδερμίδε, ωστόσο θέλω να σα πω ότι είναι απολαυτή να τη χρησιμοποιείτε και εσείς που έχετε κανονικές επιδερμίδες. Λέγεται Skin Relief, βοηθάει στο να θεραπευτεί το πολύ πολύ ξηρό δέρμα. Είναι δραματολογικά ελεγμένη, έχει και shea butter και δεν έχει μυρωδιά, κάτι που εμένα επίσης μου αρέσει πολύ. Γιατί ωραίε οι μυρωδιέ κρέμες, αλλά καμιά φορά είναι τόσο έντονε που μπλέκονται με τα αρώματά μα και εμένα αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Αυτή λοιπόν τη φορά όταν θέλω να ε, ξεχωρίζει η κολόνια μου και αυτή να είναι μόνο που ε, θέλω να μυρίζει ο άλλο. Πάρα πάρα πολύ ωραία κρέμα, πάρα πολύ ωραίο προϊόν για ενδάτωση σώματος επίσης και αυτό εδώ που μυρίζει τέλεια, και είναι άδειο. Είναι ένα dry oil, detox and energizing, με μυρωδιά, πορτοκάλι, βανίλια, ορχιδέα και blueberry από την εταιρεία Messinian Σπα που επίσης ξέρετε ότι τη λατρεύω, τα body butters της επίσης είναι θεϊκά για ενυδάτωση. Να τα τσεκάρετε, δεν έχω συσκευασία, αλλά θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα σε αυτά. Ε, και επίσης αυτό μυρίζει καταπληκτικά, αλλά η μυρωδιά του δεν είναι... Αυτή η μυρωδιά που θα καπακώσει την κολόνια σας, όπω έλεγα λίγο πριν. Οπότε και αυτό μου αρέσει πάρα, πάρα πολύ να το χρησιμοποιώ, ειδικά στα πόδια. Είναι τέλειο. Λοιπόν, πάμε και σε ενυδατική κρέμα για τα χέρια και για τα πόδια. Και όταν λέω τα πόδια, εννοώ από τον αστράγαλο και κάτω. Για τα κουρασμένα πόδια, σα το έλεγα και σε προηγούμενο βίντεο, καταπληκτική η Food Relief τη Αβέντα και για τα ταλαιπωρημένα χέρια η Hand Relief τη Αβέντα. Εγώ χωρί αυτό το δίδυμο δεν πάω πουθενά. <laughs> νομίζω ότι χέρια και πόδια είναι αυτά που τα λιπορούνται περισσότερο. Περπατάμε πολύ, είναι συνέχεια κλεισμένα μέσα σε παπούτσια. Τα ποδαράκια μα θέλουν την ενδάτωση του και ε, σα δίνει και μία έξτρα έτσι δροσιά, και νομίζω ότι τα ξεκουράζει και κάπω. Πάμε και στην τελευταία κατηγορία που έχει να κάνει με τα νύχια μα. Ανακάλυψα λοιπόν του τελευταίου μήνε του 2020 την εταιρεία αυτή που την ήξερα βασικά, τα προϊόντα μάλλον αυτή τη εταιρεία που λέγεται Nails Inc. Το πρώτο είναι αυτό εδώ το 45 second top coat. Δεν στεγνώνει τα νύχια σε 45 δευτερόλεπτα, στεγνώνει όμως πάρα πάρα πολύ γρήγορα το βερνίκι σας όταν χρησιμοποιείτε αυτό το top coat και για μένα που τα χαλάω συνέχεια τα νύχια μου είναι καταπληκτικό. Επίσης καταπληκτική είναι και αυτή η θεραπεία η οποία έχει και λίγο χρώμα, τη φοράω τώρα στα νύχια μου και απλά σας δίνει ε, αυτό το χρώμα της υγείας στα νύχια λέγεται Back to Life και τη χρησιμοποιείτε νομίζω δύο φορές την εβδομάδα. Βάζετε δύο στρώσεις στα νύχια σας ως θεραπεία ή μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ως βάση για το βερνίκι σας. Το βερνίκι με το οποίο θα ήθελα να έχω βάψει τα νύχια μου σήμερα, αλλά δεν πρόλαβα, είναι αυτό εδώ, είναι το Gel Effect και πραγματικά έχει αρκετά μεγάλη διάρκεια πάλι από την εταιρεία Nelsing. Κοιτάξτε τι ωραία που θα τέριαζε με την πλούζα μου! Λοιπόν, αυτή η απόχρωση σε περίπτωση που τη θέλετε λέγεται Kensington High Street. Και τέλο, το λαδάκι το οποίο είναι φανταστικό για τι πανενιχίδε. Τέλει πει από το κομμωδίνο μου και το χρησιμοποιώ κάθε βράδυ εδώ στα νύχια μου, γύρω στο ξηρό σημείο. Είναι από την εταιρεία OPI, από την σειρά του προ σπα και είναι και για τα χέρια και για τα πόδια, για τι πανενιχίδε και για τα πετσάκια. Παιδιά, δεν θα ξαναβγάλετε πανενιχίδα και πετσάκι αν το χρησιμοποιείτε αυτό κάθε βράδυ. Πάω στην κοπέλα που μου φτιάχνει τα νύχια και μου λέει Είσαι η καλύτερη μα πελάτησα, πραγματικά γιατί περιποιείσαι τόσο πολύ τα νύχια σου. Αυτά ήταν λοιπόν τα λατρεμένα μου προϊόντα skincare για το 2020, που πραγματικά ήταν μια χρονιά που δοκίμασα περισσότερα προϊόντα skincare από κάθε άλλη χρονιά. Περιμένω τα like σα αν σα άρεσε αυτό το βίντεο και φυσικά τα σχόλιά σα. Αν έχετε δοκιμάσει κάποιο από αυτά τα προϊόντα, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σα γι' αυτό, αλλά και να μου πείτε το δικό σα αγαπημένο που δεν αποχωρίζεστε. Πολλά πολλά φιλιά, ευχαριστώ που είδατε και το σημερινό βίντεο και θα σα δω στο επόμενο. Bye bye!